μπουζές κι αρχούμε. Αδακά και κάσο καφούλο μπισκέκ. Τίποπα, τίποπα, τίποπα την ανεψιάν. Μα λέλε βατένεο, τίποπα την ανεψιάν. Μα λέλε βατένεο. Λοιπόν, Σταύρο, αφού σου δώσω αυτό το εξαιρετικό άνθος για την εξαιρετική φωνή που έχεις, θα πάω εδώ στα παιδιά και θα πω ότι θα κατευθυνθούμε σε πολύ πολύ λίγο στην Κρόμη, αφού πρώτα, όπως και οι Θωμαίοι, διέλθουμε από την περιοχή του Ζουγκόλ. Μια πανέμορφη περιοχή, όπως ακριβώς και η ομορφιά κοριτσιών και αγοριών από την αδερφότητα Κρωμιών που σας χόρεψαν και σας τραγούδησαν. Περιοχή Ζουγκιόλ και κυρίως η ομόνιμη λίμνη αποτελεί έναν από τους πλέον δημοφιλείς προορισμούς του νομού Τραπεζούντας. Η λίμνη, σε υψόμετρο 1090 μέτρων, 99 χιλιόμετρα από την Τραπεζούντα και μόλις 19 από το κάτω χώρι, έχει γίνει η πλέον διάσημη ολόκληρη της περιφέρειας και συχνά κοσμήτα εξώφυλλα ταξιδιωτικών περιοδικών. Αποτελεί βέβαιο σταθμό για όσους κατευθύνονται προς τον Ανατολικό Πόντο. Οι περίπου 10 λιμνούλες που είναι διάσπαρτες στη γύρω περιοχή και η πλούσια βλάστηση, συνδυαστικά με το υγρό κλίμα και τα ξύλινα σπιτάκια, συνθέτουν ένα σύνολο που σε τίποτα δεν έχει να ζηλέψει από τα πολύ διαφημισμένα αλπικά τοπία της κεντρικής Ευρώπης. Βρίσκεται στο Δήμο Σαράχο και για τους λάτρεις της ιστορίας αξίζει να πούμε ότι υπάγεται σε αυτό το Δήμο το ελληνόφωνο χωριό Υψήλ, από όπου κατάγονταν οι Υψηλάντες, μία από τις σημαντικότερες οικογένειες του Πόντου. Την απαιτούμενη ανάπαυλα της εδώ η καλή συνάδελφος του Μαΐς Κιζηρίδου κατευθύνθηκε στον Τρελίκ, την Τσίτα δηλαδή, το κεφαλοχώρι των Χουρμένων κτισμένο στο μικροπότομο, παραπότομος του μοναχού, με 350 ελληνικές οικογένειες, τετρατάξιο δημοτικό σχολείο και δύο εκκλησιές, της μεταμόρφωσης που κτίστηκε στα 1890 και του Τιμίου Σταυρού το 1891. Ξακουστεί στην περιοχή ήταν οι χαλκουργοί, οι σιδηρουργοί, οι ξυλουργοί και οι κτίστες της Τσίτας. Μετά την ανταλλαγή, οι Τσιτενοί εγκαταστάθηκαν στα Σουρμένα της Αττικής και σε χωριά της Πτολεμαΐδας, των Σερών και του Κιλκής, ενώ παρέμειναν στο χωριό περί τις 15 οικογένειες κρυπτοχριστιανών. Οι περισσότεροι απόγονοι των οικογενειών αυτών έχουν μεταναστεύσει στην Κωνσταντινούπολη. Σήμερα η Τσίτα εξακολουθεί να είναι ένα από τα ωραιότερα χωριά του Πόντου. Οι δύο εκκλησίες εξακολουθούν να στέκουν όρθιες, ενώ το δίκτυο με τα λιθόστρωτα μονοπάτια που είχαν στρωθεί από τους παλιούς Έλληνες τεχνίτες διατηρείται σε άριστη κατάσταση και προσδίδει στο χωριό μια ιδηλιακή ιδιαιτερότητα. Το εγκαταλειμμένο σχολαρχείο της Τσίτας, πνικτισμένο ολοκληρό από την πελεκίτη πέτρα, δείχνει τον πλούτο και τις ευαισθησίες της παλιάς ελληνικής κοινότητας. Θέλω ότι ρωτάτε πληροφορίες έτσι και θέλετε να σας λύσουμε τις απορίες, μπορείτε στο Διασπορά, papakidiaktinismos.gr, μέχρι το τέλος της εκπομπής να μας στέλνετε ερωτήματα, απόψεις, κρίσεις σας. Με ρωτάτε όμως και για τα βιβλία. Το πρώτο λοιπόν έχει τίτλο Ποντίο Νεβέσματα, είναι συνταγές μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και η κυρία που βρίσκεται παρακείμενα, η κυρία Θωμαΐς Κιζηρίδου, υπογράφει έτσι όλη αυτή τη συμβουλευτική στην κουζίνα μας. Και αριστερά μου είναι το πόνημα της καθηγήτριας του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, της κυρίας Μαρίας Βεργέτη, από τον Πόντο, στην
στην Ελλάδα. Υπάρχει και ένα ακόμη, σας το κράτησα τελευταίο. Είναι αυτό ακριβώς. Στον τίτλο τον βλέπετε. Και αφού λοιπόν γνωρίσατε τα βιβλία από τις εκδόσεις Κυριακίδη, εμείς να πάμε γρήγορα, γρήγορα να γνωρίσουμε την Κρόμνη. Οι πρώτες αχτίδες ηλίου του πρωινού της 23ης Αυγούστου προμήνει αντιθετική έκβαση των λουλουμένων. Σήμερα πήραμε την στράτα για την Κρόμνη, για τη μήτρα του τραγουδιού, για την πατρίδα των μεταλλορύχων, για την αλωτινή εστία των κρυφών φυλάκων της Ορθοδοξίας. Αφού περάσαμε το τούνελ της Ζήγανας, την Άρδασα και το σπήλαιο του Καρατζά, πήραμε το μακρύ δρόμο για την ιδιαίτερη κρυμινόδη γη που ανέθρεψε γενναίες παλικαριών, ηρώων, τραγουδοποιών. Στο μακρύ και δύσκολο δρόμο μας, μόλις φτάσαμε στη γέφυρα της Βαρενούς, συναντήσαμε το μουχτάρι της περιοχής που δέχτηκε με προσήμια να μας συνοδέψει. Η πρώτη έρημη εκκλησία που συναντήσαμε μας υποδεχόταν στη σημερινή Κορόμ. Παλιά χρησιμοποιήθηκε ως κατοικία, όπως μου είπε ο μουχτάρης. Σήμερα παραμένει σιωπηλός βιγλάτορας μιας άλλης εποχής, ένδοξης και χρυσής. Αμέσως θυμήθηκα το τραγούδι της Αΐμνης της Κρομέτσας, Ιφηγένειας Γραμματικοπούλου, που ήταν από τον Ανάκ. Κρόμετες κυλίωσιμε, μα το νόκιμα του με, σύσουμελα στην Παναγία θα πω ο Στεφανού με, σύσουμελα στην Παναγία θα πω ο Στεφανού με. Βρισκόμουν στη χιλιοτραγουδισμένη Κρόμνη. Η κομμόπολη της επαρχίας Χαλδίας, στο νόμο Τραπεζούντας, βρίσκεται στο όρος Παρίαδρη, ανατολικά των Ποντιακών Ωραίων, σε απόσταση 16 ωρών με τα πόδια, στα νότια της Τραπεζούντας και 5 ωρών βόρειο-ανατολικά της Αργυρούπολης. Το υψόμετρο της περιοχής της ανέρχεται σε 2.000 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Στα βόρεια συνορεύει με το οροπέδιο της Ματσούκας και το χωριό Λαραχανή, ανατολικά με το οροπέδιο της Άντας, στα νότια με τα χωριά Γήμερα, Λιβάδι, Λικάστη και δυτικά με τα χωριά Παρτίν, Βαρενού, Μασάντων και Ρουσίων. Πολλοί ποταμοί, μικροί και μεγάλοι, που εκβάλλουν τελικά στη Μαύρη Θάλασσα, έχουν τις πηγές τους στην περιοχή της Κρόμνης. Ο πληθυσμός της Κρόμνης υπολογίζεται ότι το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα ανέρχονταν σε 1.000 περίπου οικογένειες, δηλαδή περί τα 6.000 άτομα, ενώ κατά την παραμονή της ανταλλαγής, μόλις που έφταναν στις 250. Ο συμπαγής βέβαια όγκος του πληθυσμού προέρχεται από τους χριστιανούς των παραλιακών περιοχών που διασκορπίστηκαν μετά την πτώση της Τραπεζούντας το 1461 στην Μεσοχαλδία. Από εκεί, για περισσότερη ασφάλεια, κατέφυγαν στην περιοχή της Κρόμνης. Από αυτούς δημιουργήθηκαν οι περισσότεροι οικισμοί του χωριού. Στη συνέχεια όμως τους ακολούθησαν κι άλλοι, γιατί η περιοχή υποσχόταν κάποια ασφάλεια και σιγουριά. Ανάμεσα τους αρκετοί κρυφοί χριστιανοί άλλων περιοχών, μερικοί Κιζιλμπάσιδες, ακόμη και Κούρδοι, Κυρκάσοι και Πέρσες. Καθ' αυτό Τούρκοι δεν υπήρχαν στην περιοχή έως το 1914. Ο πληθυσμός αυτός, το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, ήταν σκόρπιο σε 15 ενορίες, άλλες μικρές και άλλες μεγάλες, με 12 εκκλησίες και ένα σχολείο. Όμως, πριν από την ανταλλαγή, οι κατοικημένες ενορίες με τις αντίστοιχες και εισάριθμες εκκλησίες περιορίζονταν σε 9. Την εικόνα της Κρόμνης συμπληρώνουν στο υψηλότερο και βορειότερο τμήμα της τα γραφικά και με πλούσια βλάστηση παρχάρια που έσπιζαν από ζωή και κίνηση τα καλοκαίρια. Η γνωριμία της Θωμαής με την Κρόμνη ξεκινά με μια από τις λίγες συνοικίες της Κρόμνης που κατοικείται μέχρι και σήμερα, αυτή των Σιαμανάντων. Εδώ κινηματογραφεί ό,τι έχει απομείνει από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, τη μεγαλύτερη εκκλησία της Κρόμνης, που γιόρταζε 23 Απριλίου και στις 3 Νοεμβρίου. Ακολουθεί το δρόμο για τον Αληθινό,
Μια συλλογική ανελκυσμού που βρισκόταν βόρειο-δυτικά της Μόχωρας, στη σύμβολη των ποταμών της Μόχωρας και των Σιαμανάντων. Η ενοριακή εκκλησία της κίνησης της Θεοτόκου, ερείπια της οποίας υπάρχουν έως και σήμερα, ήταν μοναστήρια από τα μέσα του 10ου αιώνα. Εδώ υπήρχαν και 5 παρεκκλήσια. Περιδιαβαίνει στο ανατολικότερο τμήμα της Κρόμνης για να συναντήσει τη Μόχωρα, που αποτελούνταν από τις συνοικίες Καβαζίτα, Καρενίν και Μεσοχώρ και είχε εκκλησιά της Παναγιάς που γιόρταζε το γενέθλιο της Θεοτόκου. Στην τοποθεσία Καστρόλιθος υπήρχε το σχολείο που εξυπηρετούσε τις ενορίες Μόχωρας Αληθινού, Σαράντων και Τσαχματάντων. Από την ενορία της Μόχωρας σώζονται μόνο ερείπια της εκκλησίας και μερικών σπιτιών, καθώς και τα ερείπια του παρεκκλησιού της ζωοδόχου πηγής Καστροτήχου, που κατά τα μέσα του 10ου αιώνα ήταν μοναστήρι. Τενίδης, αείμνηστο τέκνο της Κρόμνης, στο κορυφαίο ποίημα ύμνο για τις αλυσμόνητες πατρίδες, Καμπάνα του Πόντου που έγραψε, φαντάζεται την Κρόμνη σαν μια γυναίκα που παρακαλά τον Θεό να την εμποδίσει να φύγει, βάζοντάς της φυσικούς φραγμούς, να την εγκλωβίσει στη μήτρα της, να μην την εγκαταλείψει. Η Κρόμ, τη χαρά στο πουλίν, τη τραγωδία η μάνα, μωρού κασέλαν έχτισε ένα σιλήρα στο ξύλον. Επίκεν φορτοδέματα τη κεμεντζέ στα κόρδας. Εφορτώθεν η άκλερος, το λείψαν ον διψίσατς. Και αρχένεσεν το κλάψιμον και τη μυρολοίαν. Θεέ, δείξον μας τη δύναμης, Χριστέν πίσον το θάμας. Πίσω με πέτρινον κρεμών, άμον τα λογοστάρεα. Πίσω με πράσινον λιβάδ, άμον τα λιβαδία. Πίσω με σάλευτον ρασίν, άμον τον άεμ παύλων. Να μη πορώ και πορπατώ, σον τόπο μ' απομένω. Έχω και πει απότιστα, αθέριστα χωράφεα. Έχω προάτα ανάλμεχτα και γίδε ανάλμεγω. Τα χτίναν θέλνε το πλημμύν, ροήν θέλνε τα αρνία. Τα σκυλιά μου γουρνιάχκουνταν και το μαλές περμένε. Φύκα τα πόρτα σαν ανοιχτά, δρανήν και παραθύρια. Θα εμπαίνει αέρα σκιάνεμον και θα σβήν την καντήλαν. Θεέ, δείξον την δύναμη. Χριστέ, πίσον το θάμας. Πίσω με ποταμόπετραν, βαρύν την καταράχτε. Πίσω με σπέλε κατοφύρση ή καταχωμένων. Πίσω με αν θέλτ, μικρό λιθάρα αν θέλτ, πίσω με χώμαν. Θεέ, πίσω με ίντα θέλτ, μόνο στον τόπο μαύσμε. Αύσμε αδάνα θα αύκουμε, σον τόπον δε γενέθα, σο μνήμαν όπου έθαψα, τη μάνα μου και τον κύρι μου. Φεύγοντας από την Κρόμνη, αφού έπιασα και μύρισα το χώμα της, προσπάθησα να εγκλωβίσω στους πνεύμονές μου όσο περισσότερο αέρα μπορούσα. Αέρα καθάριο, αέρα πατρίδας. Αέρα που κάποτε ανέστησε λεβέντες και ήρωες. Αέρα που ενεργοποίησε τις αταβιστικές μου καταβολές. Και